Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην πρωινή ανάρτηση από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα, καλημέρα Νικολέτα. Έλενα. Είμαστε εδώ πέρα κάθε πρωί από τις 9 η ώρα, 9 και 10 σήμερα, να συζητήσουμε μαζί τα θέματα που απασχολούν εσάς, εμάς και όλους τους πολίτες. Σήμερα είναι 5η, 10 Οκτωβρίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η Παγκόσμια ημέρα όρασης, η Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης, η Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια σου πολλά Ευλάμπιε, χρόνια σου πολλά Ευλαμπία. Έχει γραφτεί και τραγούδι για την Ευλαμπία, αχ Ευλαμπία. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1908 αρχίζει να λειτουργεί το Παρθεναγωγείο Βόλου. Σε αυτό φοιτούσαν μόνο κορίτσια, κάτι το οποίο θεωρήθηκε πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη, γιατί μόνο αγόρια ως επιτοπλίστων μέχρι τότε μπορούσαν να πάνε σχολείο. Διευθυντής του Παρθεναγωγείου ήταν ο δημοτικιστής και σοσιαλιστής Αλέξανδρος Δελμούζος. Αργότερα το 1944, σαν σήμερα, 800 τσιγκανόπουλα εξολοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Auschwitz. Ενώ το 1964 εγκαινιάζεται στη Σύμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης νερού στην Ελλάδα. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να περάσουμε να δούμε τις γεννήσεις που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1813 γεννήθηκε ο Τζουζέπε Βέρντι. Ήταν ένας Ιταλός συνθέτης, έχει γράψει την Άιντα, έχει συνθέσει μάλλον την Άιντα, τον Ναμπούκο, Ριγκολέτο, Τραβατόρε και την Τραβιάτα. Πέθανε στις 27 πρώτου του 1901. Το 1930 γεννήθηκε ο Χάρολ Πίντερ, είναι ένας Άγγλος θεατρικός συγγραφέας. Γνωστά του δημιουργήματα είναι το Πάρτι Γενεθλίων, ο Επιστάτης και η Προδοσία. Πέθανε στις 24 Δεκάτου του 2008. Σαν σήμερα έχει πεθάνει το 1911 ο Τζάσπερ Νιούτον ή αλλιώς Τζακ Ντάνιελ, ο Αμερικανός φωτοποιός, ιδρυτής της εταιρείας παραγωγής ουίσκι, της διάσημης εταιρείας ουίσκι Τζακ Ντάνιελ, ένα ουίσκι που μέχρι και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά ουίσκι που υπάρχουν. 1951 πέθανε ο Γεώργιος Βλάχος, λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής της εφημερίδας Καθημερινή. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα και γεννήσεις και θάνατοι που έχουν γίνει σαν σήμερα την 10η Οκτωβρίου. Να περάσουμε λίγο όμως να μας πει η Νικολέτα ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Με τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας λοιπόν μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-5500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com, καθώς είμαστε και στο Facebook Έλενα στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και αφού όπως καταλάβατε σας ενημέρωσε η Νικολέτα για τους τρόπους επικοινωνίας, τα τηλέφωνα, email έχουμε εδώ, Facebook. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα email, ένα μήνυμα, να μας πάρετε ένα τηλέφωνο, μπορεί να έχετε κάποιο σχόλιο, μπορεί να έχετε κάποια καταγγελία, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα να την ακούσουμε, όπως είμαστε εδώ πέρα για να ακούσουμε και τα σχόλιά σας, τις ιδέες σας. Να περάσουμε όμως να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και ακολουθούν και οι αθλητικές. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Το Έθνος. Σε κλειό η μαφία των νοσοκομείων. Έρευνα σε όλη την Ελλάδα για κυκλώματα διαφθοράς και εκβιασμούς. Ντοκουμέντο, η διάλογη του συνδικαλιστή με τη διοικήτρια για τα 50.000 ευρώ. Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας για ενστόλους. Ο χρυσός αιώνας του Περικλή στο πέραμα. Business στα ναυπηγεία από τον πυρηνάρχη της οργάνωσης. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία διαβάζουμε νέο δώρο στη διαπλοκή. Χάρισαν τις άδειες στιβής στους καναλάρχες. Μετά το θάψιμο της Λίστα Λαγκάρτ που επιβεβαίωσε χθες στο ΣΔΟΕ. Από σήμερα 497.000 οικογενειακά επιδόματα, ποιοι δικαιούχοι και πόσο θα πάρουν. Θα το συζητήσουμε και αργότερα το θέμα αυτό. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στο στόχαστρο το αλφα κύμα διαθεσιμότητας των 12.500 υπαλλήλων. Η Τρόικα απολύει 5.000 διαθέσιμους. Τριπλό δάνειο παίρνει το ΙΚΑ για να πληρώσει τις συντάξεις του Νοεμβρίου. Στην εφημερίδα των συντακτών, ψηφιακό ρουσφέτη στους καταναλωτές, Χρυσή Αυγή και άλλοι πρόθυμοι να μιλήσουν, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ σύγκρουση για τις παρακολουθήσεις. Διαβάζουμε την εφημερίδα, είναι αυτεμπορική. Κόκκινα εταιρικά δάνεια απειλούν την Ευρωζώνη.
Δούνου του συστάσεις για αύξηση των προβλέψεων έναντι πιθανών ζημιών από επισφάλειες. Μοναδική λύση το κούρεμα του χρέους. Αμφισβητείται από τους αναλυτές η βιωσιμότητα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Κοινή πορεία Aegean Olympic. Στην εφημερίδα Τα Νέα, έτσι θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Παρακάμπτουν τους Πριτάνης στα 4 μεγάλα πανεπιστήμια. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να δηλώσουν οι ίδιοι τα προσόντα τους. Aegean Olympic, δύο εταιρείες, η εξής μία. Τι αλλάζει στις αερομεταφορές μετά το οριστικό ναι της Κομισιόν στην εξαγορά. Στην εφημερίδα Ημερησία, επιτάπητο σχέδιο για haircut σε κόκκινα δάνεια. Έρχονται ανατροπές στην φορολογία μετοχών. Ενώ στην εφημερίδα Η Δημοκρατία πάλι τα ίδια. Δεν υπάρχει φως χωρίς κούρεμα. Νοσοκομείο στην Αγγλία ζητάει να προσλάβει μόνο Ελληνίδες νοσηλεύτριες. Ξαφνικά η Βίκυ σταμάτη στο Δαφνί. Να περάσουμε στην εφημερίδα Η Αυγή. Στείνουν προβοκάτσια κατά της αριστεράς και των κινημάτων. Τι συζητά ο Σαμαράς με συμβούλους του στο Μαξίμου. Η νομική κάλυψη Βενιζέλου και ο ρόλος Δένδια και Αθανασίου. Αντιδράσεις φιλελευθέρων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σφραγίδα αποτυχίας με τρεις υπογραφές. Συλλαλητήριο για την παιδεία στις 12 στα Προπήλαια. Ενώ στην εφημερίδα Η Καθημερινή διαβάζουμε παζάρια με τρόικα ερήμην στουρνάρα. Το Πασόκ πιέζει να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι δεν θα δεχτεί νέα μέτρα. Με σφραγίδα της Κομισιόν, η Olympic Air στην Aegean Airline. Ανοίγει στη Βουλή συζήτηση για Χρυσή Αυγή. Σε αργία οι υπάλληλοι ΑΕΗ που δεν δηλώνονται. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης καταδίκασαν μαθητές γιατί συμμετείχαν σε κατάληψη του σχολείου τους. Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στρώνουν το χαλί για αυξήσεις στους φόρους κατανάλωσης. ΚΚΕ για φόρους στη θέρμανση. Να μην μείνει κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Ενώ στην εφημερίδα Η Εσπρέσο Ουρλιαχτάς προξιές Μπουγέλα. Άγριο επεισόδιο με Ηλιάδη Γκέντζογλου στο κέντρο που τραγουδάει ο Νίκος Βέρτης. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Ήρθε η ώρα να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα από τις κυριότερες αθηναϊκές αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Ο Πρωτοαθλητής». Είναι για Ρεάλ και Μπάρτσα, στα ύψη εκτίμηση Μίτσελ για Σάμαρη. Μάρτα Ντομίνγκεθ, το κορίτσι που απογειώνει τον Ρομπέρτο. Ευτυχισμένη στην Ελλάδα και εγώ και ο σύζυγός μου. Στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ, παγκόσμια υπόκληση. Προσκυνούν τη χάρη σου λαέ της ΑΕΚ. Πρόεδρε, μην μας τον πάρεις από φέτος. Το δίλεπτο τετατέτ με Λισανίδη Κατσουράνη και η ατάκα του Κώστα Ιωσηφίδη του ΠΑΟΚ προς τον Τίγρη. Τι του απάντησε ο Μελισανίδης. Έκανε πλάκα στον Διομίδη. Στην εφημερίδα Sport Day μυρίζει επιστροφή. Η SD φέρνει στο φως το θερμό τετατέτ του Μελισανίδη με τον Κατσουράνη στην Θεσσαλονίκη. Ενώ στην εφημερίδα Η Πράσινη, μπάρμπεκιου με γάβρο. Μια γροθιά η εξάστερη φαμίλια ακόνησε τα δόντια της εν ώψη σεφ στο δείπνο που παράθεσε χθες το βράδυ ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ, φάκελος Μπιενφίκα. Ελληνική πρεμιέρα για τον θρύλο. Ίωση ο Σπανούλης εκτός και ολό. Η πατρική φιγούρα του Κάνιο στα αποδυτήρια. Μια οικογένεια σταμάτησε την ΑΕΚ. Καρατομήθηκαν οι διαιτητές. Στην εφημερίδα Η Γάτα, μεγάλα φαβορή στις μικρές εθνικές ομάδες. 4-6 γκολ στο σύστημα. Το κατάφερε και αυτό, εξηγίανε την original ο Μελισανίδης. Στην εφημερίδα Live Sport, νέα τάξη. Η λογοτιμητική συμφωνία Μελισανίδη-Σαββίδη. Τι ενώνει τα αφεντικά του ΠΑΟ και της ΑΕΚ. Τι θα κάνουν όταν βρεθούν αντίπαλοι στο γήπεδο. Η αποστολή του Ζαγοράκη. Η θέση του Αλαφούζου. Ο ρόλος του ΟΠΑΠ στο στρόχαστρο Μαρινάκης. Ενώ στην εφημερίδα Γκολ είδα τον θάνατο με τα μάτια μου. Ο Στεφάν Λασμέ συγκλονίζει με μια κατάθεση ψυχής για τη ζωή του. Και κλείνουμε για σήμερα με το γάβρο. Δεν θέλω να φύγω. Εκμυστηρεύσεις του Ρομπέρτο για το μέλλον του. Εδώ έχει βρει την υγειά του, λένε τα πολύ κοντινά του πρόσωπα. Το απίθανο, οι 7 center four του θρύλου που όλοι σκοράρουν. Η χρυσή οχτάδα του Μίτσελ, στρατιώτης Ντάβιντ. Υπόκληση Βάη στο Μίτρογλου. Μάθε παιδί μου γράμματα. Πείσμωσε ο Κάμπελ. Ο Καρεμπέ και το Σουμπουτέο.
Αυτή ήταν η τίτλη που διαβάσαμε και από τις αθλητικές εφημερίδες. Να περάσουμε όμως να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, τα κυριότερα πρωτοσέλιδα που έχει αυτή τη στιγμή το ζούγκλα.gr. Όπως έχουμε πει, μπορείτε να μπαίνετε καθημερινά στο ζούγκλα.gr, να διαβάζετε θέματα με απόλυτα καλή δημοσιογραφική έρευνα από την πολύ καλή δημοσιογραφική ομάδα του ζούγκλα.gr και ξεκινάμε. Το πρώτο πρωτοσέλιδο. Φαίνεται πως απήγαγαν τον Πρωθυπουργό της Λιβύης, οδηγήθηκε σε άγνωστο προορισμό από ένοπλους δράστες. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση για αυτό το θέμα. Είναι κάτι που μάλλον προέκυψε τώρα σύντομα. Πρόσφατα μάλλον, ο Πρωθυπουργός της Λιβύης, Αλί Ζεϊντάν, απήχθη από ενόπλους σήμερα. Μπορείτε να μπείτε στο πρωτοσέλιδο να το διαβάσετε. Το βλέπετε άλλωστε και στις οθόνες σας. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο. Παίρνουν και από τους πεθαμένους. Η εισπρακτική λύσα οδηγεί στην πόρτα των νεκροταφείων. Αλλά αλλού με επικρατεί με το τέλος επιτιδεύματος καθώς στο Υπουργείο. Τρεις θελίτσες. Διαβάζετε το άρθρο στο ζούγκλα.gr. Το τρίτο πρωτοσέλιδο λέει: Πληθείτε, έρχονται. Πρωτοφανής οδηγία του Δημάρχου Ινούσων στους δημότες του. Το ρεπορτάζ έχει κάνει η ζούγκλα.gr και ο Παναγιώτης Βλαχουτσάκος. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα της ζούγκλα.gr. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
καλημέρα σας και πάλι. Παρακολουθείτε ζωντανά από τις οθόνες των υπολογιστών σας, από τα κινητά σας ή από τα τάμπλετ σας την πρώτη ανάρτηση. Την καθημερινή πρωινή εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου βρισκόμαστε εδώ πέρα και αυτό το μισάωρο, το επόμενο μισάωρο, να συζητήσουμε για τα θέματα που σας απασχολούν και μας απασχολούν. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι 10 Οκτωβρίου. Νικολέτα, να θυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας άλλη μια φορά. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση1@gmail.com, καθώς να μας στέλνετε και μηνύματα στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση. Να περάσουμε όμως στο πρώτο θέμα της ημέρας μας. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 8 παρα 10 εχθές το βράδυ στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη επί της οδού Γεναδίου 3 στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, 7 άγνωστοι που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους απομάκρυναν άτομα που βρίσκονταν στο γραφείο του κύριου Βαρβιτσιώτη και στη συνέχεια έριξαν έφλεκτο υγρό και έβαλαν φωτιά στην είσοδο του ισόγειου γραφείου. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα από 4 οχήματα και 12 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν τρομοκρατείται, φαίνεται πως δήλωσαν. Καταδικάζουμε σφοδρότατα τη βία εισβολή κουκουλοφόρων και τον ευρισμό του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη το βράδυ της Τετάρτης. Οι θειασότες του τρόμου και της βίας έχουν εναντίον τους όλο το σύνολο της κοινωνίας. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν τρομοκρατείται. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, δεν βρισκόταν εκεί. Βρισκόταν στο Λονδίνο για μια εκδήλωση του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου. Και όπως είπε, σε καμία περίπτωση δεν θα μας πτωήσει η επίθεση των κουκουλοφόρων. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης, μεταξύ των άλλων, ανέφερε ότι η άνανδρη και τρομοκρατική επίθεση, όπως η χθεσινή από τους κουκουλοφόρους στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ήταν μέσα συνεργάτης μου, εμπεριέχει ξεκάθαρα πολιτικά χαρακτηριστικά. Τέτοιες ενέργειες είναι καταδικαστές από όπου και αν προέρχονται. Θέτουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία και τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά, δεν με πτωούν. Σε ό,τι με αφορά, δεν με πτωούν. Με δυναμώνουν ώστε να συνεχίσω να υπηρετώ τη δημοκρατία, τους πολίτες και την πατρίδα μου. Ευχαριστώ την ελληνική αστυνομία και το περιβαλλοντικό σώμα για την έγκαιρη και άμεση επέμβασή τους. Από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και για την εμπριστική επίθεση, ακολούθησε η παρακάτω ανακοίνωση. Καταδικάζουμε με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την απόψινη εμπριστική, την χθεσινή μάλλον εμπριστική επίθεση από κουκουλοφόρους στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού κ. Βαρβιτσιώτη και της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, όπου ανήκει η Έλενα. Κάθε απόπειρα τρομοκράτησης θα πέσει στο κενό. Καταδικάζει όμως και το ΣΥΡΙΖΑ την εμπριστική επίθεση αυτή, την χθεσινοβραδινή επίθεση. Με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ λοιπόν της Τρίτης, η σημερινή εμπριστική επίθεση εναντίον του πολιτικού γραφείου του κ. Βαρβιτσιώτη είναι μια απόλυτα καταδικαστέα πράξη. Τέτοιου είδους ενέργειες αντικειμενικά συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του φαύλου κύκλου της βίας, του αυταρχισμού και της καταστολής, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Δημοκρατική Αριστερά επίσης καταδίκασε την επίθεση αυτή. Τέτοιου είδους επιθέσεις το μόνο που πετυχαίνουν είναι να πυροδοτούν εντάσεις και να τροφοδοτούν τον κύκλο της βίας, ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοκρατική Αριστερά. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνες καταδίκασαν επίσης την επίθεση. Με την ανακοίνωσή τους καταδικάζουν την εμπριστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, όπως καταδικάζουμε και κάθε μορφή βίας. Την επίθεση επίσης καταδίκασε και το ΚΚΕ. Αυτές οι ενέργειες δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τους σκοπούς και τους στόχους που υπηρετούν. Υπογράμμισε σε σχόλιο του γραφείου τύπου το ΚΚΕ. Ήταν μια επίθεση η οποία έθεσε σε κίνδυνο και τις ζωές των υπαλλήλων που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή μέσα στο γραφείο στην Οδός Γεναδίου, όπως είπαμε, στο Κολωνάκι. Να περάσουμε όμως στο επόμενο θέμα. Νικολέτα, σήμερα απολογείται. Ο Γιώργος Ρουπακιάς, λοιπόν, ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, θα βρεθεί σήμερα ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλο το υλικό που κατέληξαν οι ανακριτές της υπόθεσης φαίνεται ενεργή συμμετοχή του Ρουπακιά στην δομή της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αξιολογούνται καταθέσεις που αναφέρουν ότι ο Γιώργος Ρουπακιάς είχε εμπλακεί και σε άλλες επιχειρήσεις της Χρυσής Αυγής.
Εχθές, σήμερα, όπως είπαμε, θα απολογηθεί ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του αδικοχαμένου Παύλου Φίσα. Εχθές όμως το βράδυ, οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου διοργάνωσαν σαν προπήλαια μια αντιφασιστική συναυλία στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Πάμε να δούμε ένα σχετικό απόσπασμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, είδαμε το απόσπασμα από την χθεσινοβραδινή συναυλία στα Προπήλαια. Όπως είπαμε τις τελευταίες μέρες, έπειτα από το σκάνδαλο αλλά και την δικαστική πλέον δικαστική απόφαση όπου καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 20 ετών ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, καθώς και η νυν σύζυγός του Βίκη Σταμάτη, φαίνεται πως η Βίκη Σταμάτη εχθές το βράδυ μεταφέρθηκε, Νικολέτα, στο Δαφνί. Μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό κατάστημα με απώλεια συνείδησης, όπως δήλωσε ο συνήγορός της Αλέξης Κούγιας. Αναλυτικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Κούγιας αναφέρεται: ενημερωθήκαμε από τους συγγενείς της εντολέως μας, Βασιλικής Τσοχαντζοπούλου, ότι αυτή μεταφέρθη με απώλεια συνειδήσεως σε ψυχιατρικό κατάστημα. Το δικηγορικό μας γραφείο προσπάθησε με την παρουσία δικηγόρου στη γραμματεία των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού να πληροφορηθεί το ψυχιατρικό κατάστημα το οποίο η εντολέας τους βρίσκεται. Αλλά από τη γραμματεία μας είπαν ότι είναι απόρριτο. Εκδήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Αλέξης Κούγιας. Κατέθεσε και έθεσε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, καθώς και η κόρη του. Και η κόρη του θεωρεί ότι είναι όλη η οικογένειά του μέσα. Το θεωρεί άδικο αυτό, Έλενα. Το θεώρησε άδικο από την άποψη ότι επειδή, όπως είχε πει ο ίδιος, ότι καταδικάσατε την οικογένειά μου ακριβώς επειδή φέρει το όνομά μου. Αυτή ήταν η δήλωση. Βέβαια, έχουν προχωρήσει σε έφεση. Θα δείξει ο καιρός τώρα τι θα γίνει. Βέβαια, όπως είπαμε, δεν τους δώσαν το. Δεν είχαν καμία από τις ποινές τους ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά ούτε και. Τους δώσαν λόγω του έντιμου πρώτερου βίου τους. Δεν αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. We'll be right back.
Καλημέρα και πάλι, επιστρέψαμε. Να πάμε λίγο να δούμε το θέμα για τη που αφορά τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο για τις λίστες διαθεσιμότητας, ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος κάλεσε όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι στον αριθμό 1349, των 8 ΑΕΗ, που εντάσσονται στο πρόγραμμα, να απογραφούν μόνοι τους σε ειδικό ιστότοπο του Υπουργείου. Σε διαφορετική περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας προειδοποιεί ότι θα τεθούν σε αργία. Η σχετική ρύθμιση που προωθείται στη Βουλή ορίζει τα εξής. Για όσα πανεπιστήμια οι διευθύνσεις προσωπικού δεν απέστειλαν στο ΑΣΕΠ την αποτίμηση των προσόντων των διοικητικών υπαλλήλων των κλάδων και ειδικοτήτων, μέρος των οποίων έχουν καταργηθεί οι θέσεις, οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι εντός 5 ημερών, μετά από σχετική πρόσκληση που θα κάνει το Υπουργείο Παιδείας, μόνοι τους και χωρίς να μεσολαβεί στο οικείο πανεπιστήμιο, να κάνει την αποτίμηση των προσόντων σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να καταθέσει τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσο. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που δεν κάνουν από μόνοι τους την αποτίμηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα τίθεται σε αργία. Στοιχεία πάντως έχουν αποστείλει το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Νεοκρήτης, ενώ εκκρεμούν τα στοιχεία από το Καποδιστριακό, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Πατρών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να ασκηθούν διώξεις σε βάρος των διευθυντών των υπηρεσιών προσωπικού των τεσσάρων πανεπιστημίων που δεν έχουν αποστείλει τα στοιχεία, ενώ είναι πολύ πιθανό να κληθούν σε απολογία οι Πριτάνες. Πάντως, σήμερα εκτός από αυτό που ακούμε όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι υπάλληλοι του Μετρό και του ΙΣΑΠ είχαν ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 11 έως και τις 3. Οι εργαζόμενοι του Μετρό και του ΙΣΑΠ αντιτίθενται στο μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης. Παράλληλα με τη στάση εργασίας θα γίνουν και γενικές συνελεύσεις των σωματείων. Βέβαια, Νικολέτα. Στην επίσημη ανακοίνωση, Έλενα, να σου πω που εκδόθηκε χθες, γίνεται λόγος για ολομέτωπη επίθεση από την κυβέρνηση με περικοπές μισθών, διαθεσιμότητες και ισοπαίδωση των εργασιακών δικαιωμάτων, η οποία δεν θα μείνει αναπάντητη από τους εργαζομένους που βρίσκονται εδώ και 10 μήνες στο καθεστώς της επιστράτευσης. Να σου πω επίσης ότι με δικαστική απόφαση κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική η σημερινή στάση των ανθρώπων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε, μάλλον υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει, έτσι. Υπάρχει πιθανότητα, Έλενα, να μην γίνει. Λογικά δεν θα γίνει, θα το ξανακοιτάξουμε στην πορεία, θα σας ενημερώσουμε μέχρι τις 11. Να ξέρετε κι εσείς όσοι από εσάς δηλαδή χρησιμοποιείτε ή το ΙΣΑΠ ή το Μετρό, να γνωρίζετε πώς θα μετακινηθείτε σήμερα. Πάμε, Έλενα, σε ένα άλλο θέμα. Για δημοσιονομικό κενό στα μέσα του επόμενου έτους, προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους με έκθεση με τον τίτλο «Το δημόσιο χρέος μετά το τέλος του μνημονίου». Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρχει χρηματοδοτικό κενό, δηλαδή αδυναμία εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η τρέχουσα δανειακή σύμβαση με την Τρόικα, με όρους που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο, λήγει το 2014. Τότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση από το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Οι πόροι που διαθέτει η χώρα δεν θα επαρκούν για να καλύψει τις υποχρεώσεις προς πληρωμή των τόκων για τα δάνεια που ήδη έχει λάβει. Ειδικότερα, δεν θα επαρκεί το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή το περίσσευμα φόρων πάνω από τις δαπάνες, για την πληρωμή των τόκων. Κάπως απλά η διαφορά μεταξύ τόκων και πρωτογενούς πλεονάσματος είναι το δημοσιονομικό κενό. Το ίδιο ισχύει αν υπάρξει υστέρηση των φορολογικών εσόδων. Το ΔΝΤ προβλέπει ένα δημοσιονομικό κενό από 4,4 δις ευρώ προς τα τέλη του 2014 και επιπλέον 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015. Δηλαδή μιλάμε για ένα συνολικό ποσό της τάξης των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα όμως με την ίδια έκθεση, η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι το κενό είναι μικρότερο, ελπίζοντας ότι θα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 2,83 δις ευρώ. Όπως και να διαμορφωθεί τελικά το κενό, θα πρέπει να καλυφθεί πράγμα που μπορεί να γίνει με νέο δανεισμό, μείωση των επιτοκίων και νέα μέτρα ή με έναν συνδυασμό όλων αυτών, την ώρα που η κυβέρνηση αποκλείει νέα μέτρα. Όπως επισημαίνεται, Έλενα, να σου πω ότι μια συμφωνία για νέα δάνεια στήριξης ή άλλες διευκολύνσεις, μείωση επιτοκίων κτλ. Είναι η πιθανότερη λύση για τα σημερινά δεδομένα. Ωστόσο, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους εκτιμά ότι μια νέα δανειακή σύμβαση για το κλείσιμο του δημοσιονομικού κενού αναβάλει την αντιμετώπιση του μείζοντος προβλήματος που είναι ο όγκος του δημοσίου χρέους της χώρας.
για την επεξεργασία των προτάσεων του, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους λαμβάνει ως βασική παραδοχή ότι το χρέος και ο λόγος χρέους δεν πρόκειται να τεθεί σε τροχιά μείωσης και να γίνει βιώσιμο ως το 2020 ή 2022, αποκλειστικά με εθνικές προσπάθειες αποταμίευσης και χωρίς οποιαδήποτε αναδιάρθρωση ή και αναδιάταξη και άλλες διευκολύσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, η εξυπηρέτηση του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο μόνο με τις δικές μας δυνάμεις, προϋποθέτει ένα συνδυασμό ρυθμών μεγέθυνσης και πρωτογενών πλεονασμάτων για πολλά χρόνια, που όμως δεν είναι ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι θα επιτευχθούν. Θα προϋποθέτεται επίσης δυνατότητα αναχρηματοδότησης από τις αγορές με ανεκτούς όρους. Πέρα από όλα αυτά, φαίνεται, Νικολέτα, πως χθες το βράδυ είχαμε να πούμε και ένα γάμο. Να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκαν λοιπόν και με την ευχή της Κομισιόν. Και του Θεού μαζί. Ναι. Η Aegean Airlines και η Olympic Air. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι εγκρίνει την εξαγορά της Olympic Air από την Aegean Airlines βάσει του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Εξέλιξη που θα καταστήσει την Aegean κυρίαρχο αερομεταφορά στην Ελλάδα. Στην ανακοίνωσή της η Κομισιόν τονίζει ότι έπειτα από διεξοδική έρευνα προέκυψε πως η Olympic Air δεν εξαγοραζόταν από την Aegean. Θα αναγκάζονταν στο άμεσο μέλλον να πάυσει να λειτουργεί λόγω οικονομικών δυσχεριών. Μόλις δηλαδή η Olympic σταματούσε την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Aegean θα καθίστατο η μοναδική εταιρεία πτήσεων εσωτερικού και θα αποκτούσε τα μερίδια αγοράς της Olympic. Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως της συγκέντρωσης, η Olympic σύντομα θα έπαβε να υφίσταται ως ανταγωνίστρια της Aegean. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θα υπήρχε, αναφέρει η Επιτροπή. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος σχετικά για την πολιτική ανταγωνισμού, Χωακίν Αλμούνια, δήλωσε: είναι σαφές ότι εξαιτίας της συνεχιζόμενης ελληνικής κρίσης και δεδομένης της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η Olympic, θα ήταν αναγκασμένη σε κάθε περίπτωση να εγκαταλείψει την αγορά σύντομα. Ως εκ τούτου, εγκρίναμε τη συγκέντρωση δεδομένου ότι δεν έχει καμία πρόσθετη αρνητική συνέπεια στον ανταγωνισμό. Η εξαγορά των μετοχών της Olympic Air και η ανάληψη της ευθύνης διοίκησης από την Aegean αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 18 Οκτωβρίου του 2013. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 72 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 20 εκατομμύρια έχουν ήδη καταβληθεί. Με την ολοκλήρωση λοιπόν της εξαγοράς, η Olympic Air θα καταστήθει γατρική της συγισμένης Aegean και θα ξεκινήσει άμεσα την ενοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών. Είχαμε όμως και δηλώσεις, Έλενα, από τον πρόεδρο της Aegean, Θεόδωρο Βασιλάκη. Έτσι, ο Θεόδωρος Βασιλάκης τόνισε στην ανακοίνωση που έδωσε ότι από σήμερα μεγαλώνουν οι ευθύνες μας απέναντι στη χώρα και το επιβατικό κοινό. Μεγαλώνουμε και καλούμαστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο την περιφέρεια και να διασφαλίσουμε ποιοτική πρόσβαση και στο πιο μικρό νησί της Ελλάδας. Οι οικονομίες κλίμακος θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε ακόμα πιο χαμηλούς ναύλους στο εσωτερικό, ιδιαίτερα προς τα μικρά νησιά της Ελλάδος. Η παράλληλα μας δίνεται η δυνατότητα να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την εξωστρέφειά μας και το ρυθμό ανάπτυξης του δικτύου εξωτερικού, τόσο από την Αθήνα όσο και την περιφέρεια, συμβάλλοντας ακόμα πιο ουσιαστικά στον ελληνικό τουρισμό και την ελληνική οικονομία. Η εταιρεία θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 23 Οκτωβρίου για την παρουσίαση του γενικότερου σχεδιασμού των υπηρεσιών της, όπως διαμορφώνεται μετά την εξαγορά, αλλά και του προγράμματος του 2014. Να μας ζήσουν λοιπόν τα παιδιά. Να ζήσουν βέβαια την ώρα που γίνεται η σύζευξη των δύο αυτών αεροπορικών εταιριών. Φαίνεται πως η Τρόικα και οι Γερμανοί ζητούν το κλείσιμο 22 αεροδρομίων. Η Τρόικα φέρεται να επαναφέρει στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση την εισήγηση για το κλείσιμο 22 αεροδρομίων της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες το αρμόδιο Υπουργείο είχε απορρίψει την πρόταση των Τροϊκανών, καθώς είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, κυρίως στα κριτικά νησιά, που επρόκειτο να πληγούν από την εφαρμογή της. Η εισήγηση, σύμφωνα με πληροφορίες, επανέρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την Τρόικα μερικούς μήνες μετά την απόρριψή της από το αρμόδιο Υπουργείο. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά το κλείσιμο αερολιμένων που εξυπηρετούν απομακρυσμένα νησιά αλλά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Πρόκειται για τα αεροδρόμια Σιτίας, Αλεξανδρούπολης, Αράξου Καλαμάτας, Νέας Αγχιάλου, Λίμνου, Χίου Καστοριάς, Κοζάνης Ιωαννίνων, Σκύρου Σύρου, Ικαρίας Λέρου,
Καρπάθου, Νάξου, Πάρου, Μήλου, Κυθύρων, Αστυπάλιας, Καστελόριζου και Κάσου. Ειδικότερα για το αεροδρόμιο της Ιτίας, την εισήγηση φέρεται να έκανε η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa και οι Γερμανοί σύμβουλοι του Δημοσίου προς την ελληνική κυβέρνηση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επαναφορά της συγκεκριμένης πρότασης συναντά ήδη ισχυρές αντιστάσεις, καθώς το κλείσιμο αυτών των αεροδρομίων θα απέκλειε χιλιάδες πολίτες που ζουν στα νησιά της λεγόμενης άγονης γραμμής, ενώ θα τορπιλήσει οτιδήποτε προσπάθεια της τουριστικής ανάπτυξης. Δηλαδή, τη στιγμή που η Aegean Airlines αναφέρει ότι θα βοηθήσουν τα κρητικά νησιά να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο, δηλαδή οι πολίτες που μένουν στα ακριτικά αυτά νησιά, την ίδια στιγμή η Τρόικα ζητά να κλείσει αυτά τα αεροδρόμια. Θα δούμε πώς θα γίνει στην πορεία, τελικώς τι θα περάσει από τα δύο. Να περάσουμε στο θέμα που διαβάσαμε πριν και σε ένα πρωτοσέλιδο κάποιας εφημερίδας. Θα πάρουν λεφτά, Θα πάρουν λεφτά. Ώρα είναι να πάρουν κάποια χρήματα. Φαίνεται λοιπόν πως σήμερα θα καταβληθούν σε 4.897.894.000 δικαιούχους τα νέα οικογενειακά επιδόματα του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Ενώ το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 189.830.585,04 ευρώ. Από το σύνολο των δικαιούχων, οι 263.306 είναι ήδη δικαιούχοι και θα τους καταβληθεί το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων για το τρίτο τρίμηνο του 2013 και η δεύτερη δόση του ειδικού επιδόματος για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Οι υπόλοιποι 235.000 περίπου είναι νέοι δικαιούχοι για τους οποίους έγινε οριστική η εκαθάριση του εντύπου Ε1 από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αφού συμπλήρωσαν σωστά το έντυπο Α21 και κρίθηκαν δικαιούχοι μετά από σχετικούς και σχετικά αυστηρούς, θα λέγαμε, ελέγχους. Στους ανθρώπους λοιπόν που δικαιούνται το επίδομα, θα καταβληθεί το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων για τα τρίμηνα του 2013 και οι δύο δόσεις του ειδικού επιδόματος. Θα ακολουθήσουν και άλλες καταβολές οικογενειακών επιδομάτων στους υπόλοιπους δικαιούχους, σύμφωνα με την πορεία των οριστικών εκαθαρίσεων που θα μας διαβιβάζεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΟΓΑ, δικαιούχοι είναι πλέον και όσοι έχουν ένα παιδί και πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Εκείνο που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι είναι να υποβάλουν ηλεκτρονικά μετά τη φορολογική τους δήλωση και το έντυπο Α21 μέσω του TaxisNet της Γενικής, όπως είπαμε, Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ένα τέλος και τα τεκμήρια. Πάμε σε ένα άλλο. Όχι για όλους. Όχι για όλους. Συνταξιούχους. Βέβαια, ναι, μεν τελειώνουν τα τεκμήρια, αλλά επανέρχεται το περιουσιολόγιο. Ναι. Δηλαδή, η μία ή η άλλη. Δεν. Ή ένα ή το άλλο. Θα υπάρχει σίγουρα μια επιλογή. Κάτι θα πάθουμε. Σε εφαρμογή λοιπόν τίθεται από τις αρχές του 2014 το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία για όλα τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε φορολογουμένο. Με αυτόν τον τρόπο τα τεκμήρια πρακτικά καθίστανται περιττό εργαλείο, όπως υποστηρίζουν αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς ο ελεγκτικός μηχανισμός θα γνωρίζει και δεν θα εικάζει κάθε ευρώ δαπάνης του φορολογουμένου. Έτσι μπαίνει τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε, στον εφιάλτη χιλιάδων μισθωτών και συνταξιούχων που κάθε χρόνο πιάνονταν αδίκως στη τζιμπίδα των τεκμηρίων. Αντίθετα, παραμένει σε ισχύ το φόβητρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο περιουσιολόγιο θα καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία από τράπεζες για τα δάνεια, τις καταθέσεις και τις πιστωτικές κάρτες, από ιδιωτικά σχολεία για τα δίδακτρα, από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ασφαλιστικά ταμεία μέχρι και λογαριασμούς για φως, νερό και τηλέφωνο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή να έχουν το οικονομικό προφίλ του κάθε φορολογούμενου και δεν θα χρειάζεται να αθροίζονται τεκμαρτές δαπάνες για σπίτια, αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη και αεροσκάφη και ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης που ισχύουν μέχρι και φέτος και έχουν οδηγήσει στα πρόθυρα νευρικής κρίσης χιλιάδες φορολογούμενους, κυρίως άνεργους, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο. Ο ηλεκτρονικός λοιπόν έλεγχος του πόθεν έσχες για την ακίνητη και κινητή περιουσία των φορολογουμένων αναμένεται να διορθώσει τις αδικίες, Έλενα, που υπάρχουν και αδικίες σε αυτές τις περιπτώσεις.
που συνέβαλαν με τα τεκμήρια διαβίωσης. Εξήγησε σε δήλωσή του στο Στάρ ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που θα ισχύουν τα τεκμήρια για κατοικίες, ιδιωτικά σχολεία, σκάφη αναψυχής, πισίνες, πολυτελή αυτοκίνητα και οικιακές βοηθούς. Ο Γιάννης Τουρνάρας δεν παρέλειψε πάντως να ξεκαθαρίσει πως τα τεκμήρια δεσμοθετήθηκαν με μια προσπάθεια να περιοριστεί η φοροδιαφυγή κυρίως από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όταν έχεις περιουσιολόγιο, ουσιαστικά μπορείς να συγκρίνεις εισόδημα και περιουσία, οπότε δεν χρειάζεσαι τα τεκμήρια. Από τη στιγμή που θα έχουμε πλήρη εικόνα της αύξησης της περιουσίας και του ύψους των εισοδημάτων του κάθε φορολογούμενου, δεν θα έχουν κανένα λόγο ύπαρξης τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια είχαν λόγο ύπαρξης που είναι πλέον ξεπερασμένοι. Είχε δηλώσει από τη μεριά του πριν από έναν περίπου χρόνο ο Υφυπουργός Οικονομικών, κύριος Μαυραγάνης. Αυτό ήταν όσον αφορά και το τέλος των τεκμηρίων, την επιστροφή του περιουσιολογίου, το οποίο φαίνεται πως θα έχει ακόμα καλύτερα στο χέρι τους φορολογούμενους, αφού μπορούν να και αυτούς έχουν... που δεν έχουν δηλώσει τα σπίτια τους, έτσι, σίγουρα. Ή κάποιο οικόπεδο. Έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του, νομίζω. Ναι, έχει σίγουρα κάποια καλά, ίσως. Από την άποψη ότι λογικά μπορεί να μην είναι τόσο έτοιμοι, να μην μπορούν να δουν τη φοροδιαφυγή, να ελέγξουν μάλλον τη φοροδιαφυγή. Τα συστήματα γενικώς και τα πληροφοριακά έχουν καλύτερη... Όπως το TaxiNet. Το TaxiNet έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα όπως βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο, ειδικά φέτος το καλοκαίρι με την υποβολή των δηλώσεων του ε9. Πάρα πολλοί φορολογούμενοι ταλαιπωρήθηκαν αρκετά. Να θυμίσουμε όμως, Έλενα, για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-55-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com. Καθώς και να μας στέλνετε και μηνύματα στο Facebook αν το επιθυμείτε, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε για ένα θέμα που φαίνεται πως θα κάψει. Δεν ξέρω αν θα κάψει, γιατί μάλλον δεν θα υπάρχουν χρήματα για να κάψει το πετρέλαιο θέρμανση. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Καλημέρα, επιστρέψαμε και πάλι από το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα και σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Καλημέρα σε όσους εσάς που συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή στους δέκτες σας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα πρωτοσέλιδα που έχει αυτή τη στιγμή η ζούγκλα. Βλέπουμε πως έχουμε ένα καινούριο πρωτοσέλιδο. Υπάρχει λύση. 7 προτάσεις για να απαλλαγούμε από την Τρόικα. Ο Πέτρος Δούκας διαφοροποιείται από τη γραμμή Στουρνάρα. Προς μια απολύτως ασφαλισμένη οικονομική κατεύθυνση οδηγούν την ελληνική οικονομία. Το βλέπετε και εσείς αυτή τη στιγμή στα πλάνα σας. Δεύτερο πρωτοσέλιδο. Όπως είπαμε, απήγαγαν τον Πρωθυπουργό της Λιβύης. Οδηγήθηκε σε άγνωστο προορισμό από ένοπλους δράστρες. Αν ανοίξετε μέσα και δείτε, βλέπω μια φωτογραφία η οποία πριν δεν υπήρχε. Θα μπορούσαμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε. Είναι η φωτογραφία που βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι η φωτογραφία ντοκουμέντο από την απαγωγή του Ζεϊντάν. Επιστρέφουμε με το τρίτο, είναι αυτή η φωτογραφία που και εσείς μπορείτε να δείτε. Το τρίτο πρωτοσέλιδο είναι αυτό που διαβάσαμε και πιο πριν, ότι παίρνουν και από τους πεθαμένους, η εισπρακτική λύσα οδηγεί στην πόρτα των νεκροταφείων. Αλαλούμ επικρατεί με το τέλος επιτιδεύματος, καθώς το Υπουργείο, τρεις τελίτσες, μπαίνετε για να διαβάσετε. Να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι σήμερα στις 11 η ώρα είναι η εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου Ζούγκλα, η οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από το Ζούγκλα TV. Θα είναι η συνέχεια με τα καυτά, θα λέγαμε, ηχητικά ντοκουμέντα, τα ντοκουμέντα συνομιλίας μεταξύ του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννη Σμπόκου. Θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή. Θα την παρακολουθήσουμε και αύριο θα συζητήσουμε και θα δούμε ίσως και κάποιο απόσπασμά της. Να περάσουμε όμως, Νικολέτα, γιατί φαίνεται πως το Υπουργείο Οικονομικών κάνει συνεχώς λάθη. Λάθη, πολλά λάθη. Αλαλούμ λοιπόν επικρατεί με το τέλος επιτιδεύματος, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών λόγω της φορής πρακτικής πολιτικής υποπίπτει σε ανώτοτα λάθη, όπως είπαμε προηγουμένως, αποστέλλοντας ειδοποιητήρια σε εταιρείες, ανύπαρκτες ή μη και ακόμα και σε ανθρώπους που δεν ζουν πια, Έλενα. Που έχουν αποδημήσει εισκύριον. Ναι, εισκύριον, έτσι ακριβώς. Η λίστα ωστόσο δεν τελειώνει εδώ. Οι ειδοποιητήρια έχουν ακόμη λάβει τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων και μη κερδοσκοπικών σωματείων που φυτοζωούν στην κυριολεξία από συνδρομές ή ελπίζουν σε κάποια χορηγία για τις εκδηλώσεις τους.
Εκατοντάδες είναι οι περιπτώσεις αποστολής σχετικών εγγράφων που αφορούν σε ομόρυθμες εταιρείες που έχουν βάλει λουκέτο από τη δεκαετία του 70. Και οι ιδιοκτήτες τους στην πλειονότητά τους έχουν εδώ και χρόνια αποβιώσει, όπως είπαμε. Ποιος όμως είναι ο αντίκτυπος για τους χορολογούμενους? Οι κληρονόμοι ταλαιπωρούνται αφάνταστα, καταφεύγοντας στα πρωτοδικεία για να βρουν τις διαλυτικές πράξεις των εν λόγω εταιριών που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν. Το συγκεκριμένο πρόβλημα εμφανίζεται διότι σύμφωνα με πληροφορίες η ηλεκτρονική μορφή μητροφορολογουμένων των εφορίων που εντάχθηκε στο σύστημα TaxisNet δεν έχει ενημερωθεί σωστά και οι κατάλογοι δεν έχουν αναθεωρηθεί. Με αποτέλεσμα το γραφειοκρατικό αλαλούμ που υπήρχε μέχρι πρότινος της ΔΟΗ να μεταφέρεται και στο ηλεκτρονικό σύστημα TaxisNet. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω αστοχίας είναι να εμφανίζονται ενεργοί στο Μητρό των Εφοριών, εταιρείες που έχουν ήδη κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τους άλλοτε ιδιοκτήτες τους ενδεχομένως να έχουν εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Αξίζει να σημειωθεί πως από πέρυσι για τις ίδιες εταιρείες δεν έχει αποσταλεί ειδοποιητήριο για την καταβολή του τέλους επιτιδευμάτος. Αυτά είναι τα κωμικοτραγικά, Έλενα, που συμβαίνουν και εκπλήσουν την Ελλάδα του 2013. Να πούμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να επιτίδεται σε ένα κυνήγι μαγισσών προκειμένου να γεμίσει τα κρατικά ταμεία διαφορώντας για τα λάθη και τις παραλήψεις που κάνει. Αρκετές παραλήψεις. Δηλαδή, για να καταλάβω, γιατί πραγματικά έχει ένας άνθρωπος, είχε μάλλον ένας άνθρωπος μία εταιρεία, ο οποίος δεν ζει πια. Του στέλνουν χαρτιά. Ναι, γιατί προφανώς δεν έχουν σβηστεί από τα αρχεία των εφορεών. Αυτό είναι που λέει ότι τα αρχεία αυτά που υπήρχαν στις εφορίες και που δεν είχαν αναθεωρηθεί, περάσανε αυτόματα και στο τάξη. Και μετά εμένα μου φωνάζει η μαμά μου, όταν καμιά φορά δεν είμαι λίγο τακτική και μου λέει τα πράγματα στη θέση του να κάνει σωστά πράγματα, να κάνει σωστά πράγματα. Δεν κάνει το Υπουργείο Οικονομικών σωστά πράγματα, θα κάνουμε εμείς. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει γενικώς πολλά λάθη, όπως είδαμε πριν και στο πρωτοσέλιδο, φαίνεται πως και ο κύριος Δούκας αλλάζει γραμμή. Να περάσουμε όμως σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, σε ένα άλλο θέμα που είναι ακόμα σημαντικότερο από αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν με τις δηλώσεις πεθαμένους. Ένα θέμα που με όλα αυτά που συμβαίνουν αρχίζουν και το ξεχνάνε κάποιοι. Αυτό. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι και ο σκοπός που γίνεται, να το ξεχνάνε. Έτσι, να πούμε ότι παράταση 2 ετών... του χρόνου παραγραφής για τον έλεγχο υποθέσεων της λίστας Lagarde. Έτσι παρατείνεται, όπως είπαμε, για 2 χρόνια η λήξη του χρόνου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων που ερευνώνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με βάση στοιχεία που έχουν δοθεί στη χώρα μας από το εξωτερικό. Σχετική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των ελέγχων. Χρειάζεται επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος. Καταλαβαίνεις πώς θα βγουν αυτοί οι ελέγχοι. Αναμένεται να κατατεθεί η σχετική διάταξη στη Βουλή. Σημειώνεται ότι πρόκειται για υποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποθέσεις της λίστας Lagarde και άλλα. Κλείσαμε και με τη λίστα Lagarde. Ένα θέμα που, όπως φαίνεται, χρειάζεται να ξεχαστούν. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς και στο πρώτο ζωντανό δελτίο της ημέρας από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας με την Άννα Μορφούλη. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση. Είμαι η Νικόλα Ταϊτσίκου και δίπλα μου κάθεται η Έλενα η Θεοδόρου από τις 9 μέχρι και τις 11. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com, καθώς και να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Facebook, που για τους περισσότερους είναι και πιο εύκολο, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Να ξαναπούμε ότι σε κάποιους από εσάς που μας έχετε στείλει μηνύματα έχουμε απαντήσει. Στους υπόλοιπους τα απαντάμε σιγά σιγά. Μας αρέσει που μας στέλνετε τα μηνύματα και μας λέτε τις ιδέες σας, την άποψή σας, που μας εύχεστε καλημέρα ή καληνύχτα. Πολλοί είναι αυτοί που μας στέλνουν το βράδυ και μας λένε καληνύχτα, κορίτσια, θα σας δούμε το πρωί. Να είστε όλοι καλά για την ανταπόκριση αυτή και την αγάπη που δείχνετε στην εκπομπή αλλά και τη στήριξή σας. Να περάσουμε όμως σε ένα θέμα που, όπως είπαμε, φαίνεται πως ή θα κάψει ή δεν θα κάψει φέτος. Μιας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι στα 34 λεπτά το λίτρο
και διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για την καταβολή του περιλαμβάνει η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών που συζητήθηκε σε σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί, αφού φυσικά προηγήθηκε η έγκριση της Τρόικας. Έτσι, από τις 15 Οκτωβρίου, το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται κατά μέσο όρο προς 1,3 ευρώ το λίτρο και στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν καταλήξει τελικές αποφάσεις για το ύψος της επιδότησης, ανά λίτρο επιδοτούμενης κατανάλωσης, τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και σε άλλες παρεμβάσεις, ώστε να μπορέσουν φέτος να το λάβουν όσο το δυνατόν τα περισσότερα νοικοκυριά. Αγκάθι όμως παραμένει και ο τρόπος με τον οποίο θα δοθεί το επίδομα. Δύο είναι τα βασικά σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι να δοθεί προκαταβολικά με μέρος της συνολικής επιδότησης και το υπόλοιπο ποσό να καταβληθεί με την προσκόμιση των απαραίτητων τιμολογίων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει το Υπουργείο Οικονομικών το πόσο αφορά την επιδότηση. Δεν πάβει για την κάλυψη κόστους αλλά μορφών ενέργειας, ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετς. Την πρόταση αυτή υποστηρίζει ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Μαυραγάνης, με το επιχείρημα ότι μπορεί να επιτευχθεί το φαινόμενο κάποιος να λάβει το επίδομα θέρμανσης και αυτό να μας καταλήξει στην αγορά πετρελαίου εφόσον ακολουθήσει η παραπάνω διαδικασία. Το δεύτερο σενάριο ουσιαστικά όμως είναι η συνέχιση του περσινού καθεστώτος για να πάρει κάποιος το επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αγοράσει πρώτα το πετρέλαιο και στη συνέχεια μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του τάξης να υποβάλει αίτηση με το τιμολόγιο αγοράς. Στο Υπουργείο Οικονομικών δηλώνουν ότι γίνεται προσπάθεια να δοθεί μέρος της επιδότησης προκαταβολικά, αλλά υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί εάν θα λυθούν έως και τις 15 Οκτωβρίου, που ξεκινά όπως είπαμε και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης με την αυξημένη τιμή. Σύμφωνα με πληροφορίες που διαβάσαμε και στο Βήμα, έχει κλειδώσει το ύψος της επιδότησης ανά λίτρο σε 35 λεπτά του ευρώ. Ωστόσο, και αν υπάρξει κάποια μικρή εστομείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τότε το ύψος επιδότησης ανά λίτρο θα είναι τελικά 34 λεπτά από 27 λεπτά του ευρώ που ήταν τον περασμένο χειμώνα. Πάντως, για την αποτυχία του μέτρου της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης όσον αφορά το φόρο εισπρακτικό του χαρακτήρα, κάνει λόγο ακόμη και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών παραδέχεται ότι πέρυσι η κατανάλωση έπεσε κατά 70% και πολύ λογικό. Ειδικότερα, Ελένα, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού αναφέρεται ότι η καλή πορεία των εσόδων από έμεσους φόρους αντιστάθμισε τη μεγάλη απώλεια εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ιδίως το ΦΠΑ πετρελοειδών, η οποία πήλθε μετά από εναρμόνιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι τον Οκτώβριο του 2012, χρόνο κατάρτισης του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού 2013, οι προβλέψεις ενσωμάτωναν αύξηση εσόδων από αυτήν την πηγή. Με βάση λοιπόν τις ίδιες πληροφορίες, έχει καταλήξει στο να αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια ως εξής. Είναι ποια τα εισοδηματικά κριτήρια, να πούμε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια γιατί είναι σημαντικά. Βεβαίως, Ελένα. Να πούμε, Έλληνα, ότι εν λόγω της κατά 70% περίπου μείωσης της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης, έτσι. Άγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ από 25.000 ευρώ που είναι σήμερα. Έγαμος χωρίς παιδιά, ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ από 35.000 ευρώ που είναι σήμερα. Έγαμος με ένα παιδί, ετήσιο εισόδημα έως 43.000 ευρώ από 38.000 ευρώ που είναι σήμερα. Έγαμος με δύο παιδιά, ετήσιο εισόδημα έως 46.000 ευρώ από 41.000 ευρώ που είναι σήμερα. Έγαμος λοιπόν με τρία παιδιά, ετήσιο εισόδημα 49.000 ευρώ από 44.000 ευρώ που είναι σήμερα. Το από σήμερα έως το... Το χθες μεγάλη διαφορά, δεν πέρυσι. Είναι ένα 5.000 ευρώ. Ένα 5.000 ευρώ δεν είναι καθόλου λίγα. Να δούμε όμως ότι επίσης παραμένει το ανώτατο όριο τετραγωνικών μέτρων κύριας κατοικίας για το οποίο θα δίνεται η επιδότηση στα 120, ενώ αυξάνεται στα 3.000 κυβικά εκατοστά από 2.000 κυβικά που ίσχυε πέρυσι. Το όριο πάνω από το οποίο εξαιρείται ο κάτοχος γιοταχή αυτοκινήτων από την επιδότηση πετρελαίου, ακόμα και αν έχουν χαμηλό ετήσιο εισόδημα. Περιουσιακό κριτήριο για άγαμο είναι τα 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία περιουσίας από 150.000 και 300.000 ευρώ για έγαμο από 200.000. Τέλος, παραμένουν οι γεωγραφικές ζώνες που έχουν οριστεί από πέρσι με τα αντίστοιχα λίτρα επιδότησης ανά τετραγωνικό μέτρο ως εξής. Η πρώτη ζώνη είναι νομός Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλόρινας, Δράμας, Ευρυτανίας,
με επιδοτούμενη κατανάλωση 25 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με ανώτατο όριο τα 3.000 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων το ανώτατο ποσό επιστροφής φόρου θα ανέλθει στα 1.050 ευρώ από τα 840 ευρώ που ήταν σήμερα. Στη δεύτερη ζώνη ανήκουν τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Αρκαδία, η Πιερία, η Μαθία, η Πέλα, η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, η Χαλκιδική, η Σέρες, η Καβάλα, η Ξάνθη, η Ροδόπη και ο νομός Εύρου. Για τους νομούς αυτούς, η επιδοτούμενη κατανάλωση ανέρχεται στα 15 λίτρα αν τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, με ανώτατο όριο τα 1.800 λίτρα και το ποσό επιστροφής μπορεί να φτάσει έως 630 ευρώ για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων, έναντι 504 ευρώ που ήταν πέρσι. Στην γάμα ζώνη ανήκουν η Αττική, η Κόρινθος, η Ηλία, η Αχαΐα, η Ελωτοκαρνανία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Μαγνησία, η Λέσβος, η Χίο και η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Θεσπρωτεία, η Πρέβεζα και η Άρτα. Για τις περιοχές αυτές η επιδοτούμενη κατανάλωση διαμορφώνεται σε 8 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με ανώτατο 960 λίτρα. Το μέγιστο ποσό επιστροφής φόρου θα ενέλθει στα 336 ευρώ έναντι των 269 ευρώ Έλληνα που είναι σήμερα. Στη Δέλτα ζώνη να πούμε ότι ανήκει το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθινο, το Λασίθι, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Σάμος, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αργολίδα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλινία και η Ιθάκη, τα Κύθυρα και τα νησιά του Σαλονικού. Η επιδοτούμενη κατανάλωση είναι 5 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, με ανώτατο τα 600 λίτρα και το υψηλότερο ποσό επιστροφής ανέρχεται στα 210 ευρώ από 160 ευρώ που είναι σήμερα. Αυξάνονται, Έλληνα. Όλα αυξάνονται. Μόνο μας κόβουν και αυξάνονται. Μείωση στους μισθούς, αύξηση σε όλα τα υπόλοιπα. Λες, και ξέρεις τι, εγώ έχω παρατηρήσει μεγάλη αύξηση στα σούπερ μάρκετ, Έλενα, που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ψώνιζα στο σούπερ μάρκετ, πήγαινα, δεν μιλάω για τις εποχές του όταν ήμουν μικρή και πήγαινα με τη μαμά μου, τώρα που μπορώ και πάω μόνιμο, ας πούμε. Με 30 ευρώ και 40 και 50 ευρώ δεν παίρνεις τίποτα. Μετράς τα πράγματα σε μία σακούλα και λες, δεν είναι δυνατόν να χάλασα δύο μεροκάματα και να πήρα αυτά. Και μετά το ακούς, ξέρω εγώ, που το λένε άνθρωποι μεγάλοι που έχουν να στηρίξουν και μια οικογένεια. Οι οποίοι μεγάλοι άνθρωποι περνάνε πάνε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Και λέμε τις τιμές. Και κάνουν έρευνα αγοράς. Δηλαδή, θα ψωνίσουμε από το τάδε σούπερ μάρκετ απορριπαντικά. Από το τάδε σούπερ μάρκετ θα ψωνίσουμε τα τυροκομικά και τα λαντικά παραδείγματα. Τυχαίνει λοιπόν να βλέπω μεγάλους ανθρώπους με μια ειδική, να μην πούμε το όνομα του σούπερ μάρκετ, με ένα ειδικό φυλάδιο από σούπερ μάρκετ που βγάζει τις προσφορές της εβδομάδας. Και ακούς τις γιαγιάδες να λέει θα πάω να πάρω ρύζι γιατί το έχει με 50 λεπτά. Από εκεί. Ναι, ναι. Ενώ το άλλο θα πάω να το πάρω από εκεί. Και ουσιαστικά γυρίζουν σε 10 σούπερ μάρκετ που νομίζω ότι πάνω κάτω τα ίδια πρέπει να έρχεται. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, Νικολέτα, ένα πολύ ευχάριστο θέμα, το οποίο είναι η παιδική χαρά στον Άγιο Παντελεήμονα. Από το πρωί λοιπόν, Έλενα, της Τετάρτης, τα συνεργεία του Δήμου επιμελούνται τον χώρο, κλαδεύουν τα δέντρα, καθαρίζουν, μετράνε το χώρο και μετά από το ρεπορτάζ ο χώρος θα αποδοθεί άμεσα στους κατοίκους. Αρχικά και αφού απομακρυνθούν τα κατεστραμμένα και επικίνδυνα όργανα της παιδικής χαράς, θα είναι ανοιχτός για περαντζάδα, όπως ακριβώς λέει ο Δήμος Αθηναίων, ενώ θα ακολουθήσει και το γκρέμισμα των καγγελών της περίφραξης και η ενοποίηση όλης της πλατείας. Θα δημιουργηθεί ένας ωραίος χώρος, Έλενα. Πολύ ωραίο είναι αυτό, γιατί είναι ωραίες οι παιδικές χαρές. Είναι πολύ ωραίες. Θυμάμαι όταν πήγαινα με τη μαμά μου, πλέον όμως δεν πάω. Νομίζω ότι μεγάλωσα αρκετά. Και εγώ πήγαινα, θυμάμαι, πηγαίναμε σε πάρα πολλές παιδικές χαρές. Δηλαδή είχαμε κοντά στο σπίτι που μέναμε τρεις, πήγαινα και στις τρεις. Να σου πω ότι επιτέλους, Έλενα, ο παραλογισμός καθημερινά δεκάδες παιδιά της πυκνοκατοικημένης γειτονιάς θα να στριμώχνονται στο ελεύθερο μέρος πλατείας για να παίζουν, θα λήξει και η ευκαιρία στην αδικημένη από πραγματικά μειοψηφίες γειτονιά θα ανατινάξει τη φήμη που απέκτησε πρόσφατα. Ελπίζουμε να είναι ωραίο. Θα γίνει. Όλες οι παιδικές χαρές είναι όμορφες, δεν έχει σημασία. Να περάσουμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα. We'll be right back.
Επιστρέψαμε και πάλι. Καλή σας ημέρα. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι στην Ευελπίδων, όπου ο Γιώργος Ρουπακιάς δίνει την συμπληρωματική του κατάθεση. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα. Μία κατάθεση με πολύ μεγάλο βάρος, την οποία θα δώσει ο Χρυσαυγίτης, δολοφόνος του Παύλου Φίσα, ο Γιώργος Ρουπακιάς, στον ανακριτή στην Ευελπίδων. Έφτασε περίπου στις 9 το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9, με τύχθη συνοδεία ανδρών της αντιτρομοκρατικής και με δρακόντια μετασπλία στην σχολή Ευελπίδων. Κατευθείαν οδηγήθηκε στα κρατητήρια των δικαστηρίων και περίπου στις 12 αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή, να δώσει τη συμπληρωματική του κατάθεση σχετικά με τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση. Μια κατάθεση η οποία αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συνδέει ουσιαστικά την συγκεκριμένη δολοφονία με ξεκάθαρα πολιτικά κίνητρα με την όλη δικαστική υπόθεση που έχει προκύψει τώρα τελευταία με την Χρυσή Αυγή. Πέτρο, η οικογένειά του βρίσκεται στην Ευελπίδων αυτή τη στιγμή? Δεν έχουμε δει κανέναν να βρίσκεται εδώ για συμπαράσταση στον Ρουπακιά. Πιθανώς να υπάρχουν κάποια πρόσωπα του περιβάλλοντος του. Δεν είναι αναγνωρίσιμα άλλωστε για να το ξέρουμε, ούτε θα επιδιώξουν να γίνουν τέτοια. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να βρίσκονται κάπου εδώ στον χώρο των δικαστηρίων, χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί. Υπάρχει περίπτωση φυσικά και για λόγους δικής τους ασφάλειας να έχουν επιλέξει να μην παραστούν. Τον είδες την ώρα που πήγε στα δικαστήρια? Ναι, έκανε μια πάρα πολύ σύντομη διαδρομή. Ουσιαστικά το βαν της αντιτρομοκρατικής, το οποίο τον μετέφερε, στάθμευσε στα 2 περίπου μέτρα από την σκάλα που οδηγεί στα κρατητήρια και αυτή την απόσταση την διήνυσε συνοδεία φυσικά των ανδρών της αντιτρομοκρατικής που τον κρατούσαν, φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Δεν ήταν ορατός για τους δημοσιογράφους, αλλά και για τον κόσμο για πάνω από 3 με 4 δευτερόλεπτα και αστραπιαία οδηγήθηκε κατευθείαν στο υπόγειο των κρατητήριων. Πέτρο, έχεις να μας πεις, να μας δώσεις κάποια άλλη πληροφορία? Όχι, αυτά προς το παρόν. Περίπου στις 12, επαναλαμβάνω, αναμένεται να οδηγηθεί στο και στον ανακριτή. Οπότε, ό,τι νεότερο πρόκειται να προκύψει θα είναι μετά από τις 12 το μεσημέρι. Αναμένουμε λοιπόν ό,τι νεότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει τίτλο «Με τη ζωή έχεις ευκαιρίες, με την αυτοκτονία καμία». Άμεσο, απλό και όμως τόσο ηχηρό και ισχυρό το μήνυμα αυτό από τον παραδοσιακό χορευτικό σύλλογο Βιγλάτορες. Τα περιστατικά των ανθρώπων που επιλέγουν το τέλος παρά την προσπάθεια με καινούριας αρχής είναι συνεχής στην Κρήτη. Πραγματικά η Κρήτη είναι ένα μέρος το οποίο έχει καταγράψει τον τελευταίο καιρό ρεκόρ αυτοκτονιών. Όμως η λύση βρίσκεται στη ζωή με τις χαρές και τις λύπες της. Ακόμα και όταν τα προβλήματα πνίγουν και η επόμενη ανάσα είναι αυτή που θα βγάλει τον αβαγό στην στεριά. Για τον λόγο αυτό, ο παραδοσιακός χορευτικός σύλλογος Βιγλάτορες έστειλε με έναν ιδιαίτερο τρόπο ένα μήνυμα χαράς για την ζωή. Έξω από τη σχολή στον Αλικιανό έσυραν χορό με έναν αλλιώτικο μαλαβιζιώτη. Έδειξαν ότι ακόμα και αν λυγίσεις, ο διπλανός σου θα είναι αυτός που θα σε κρατήσει όρθιο στο χορό της ζωής. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε αμέσως.
μπράτσαλα και τον εκάμνο ζάφι. Όπα δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη. Όσο μπορείς και ζήσε. Όπα, γιατί αν είσαι χθεσινός, αυριανός δεν είσαι. Γλέντα Έλενα, λοιπόν, την ψεύτρα τη ζωή και όσο μπορεί ζεις. Ένα ωραίο βίντεο, ένα όμορφο θέαμα, ένα αισιόδοξο βίντεο πάνω απ' όλα που φτιάχνει νομίζω και πρέπει να το ακούσουν όλοι. Ξέρεις τι θέλω να σου πω βασικά, ότι έπρεπε αυτό το βίντεο να το έχουμε παίξει σίγουρα νωρίτερα. Να σας είχαμε φτιάξει τη διάθεση, γιατί όπως ακούσατε, πετρέλαιο θέρμανσης, τεκμήρια. Αν είχατε ακούσει πρώτα αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι με πολύ ωραίους στίχους, αυτό που είπες ήταν και ένα στίχος από το τραγούδι. Και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον χορευτικό σύλλογο Βιλάτορες. Μπράβο, παιδιά. Θα το εντάξουμε όμως, σας δίνουμε το λόγο μας ότι καθημερινά από εδώ και πέρα θα σας βάζουμε ένα ωραίο τραγούδι να ακούμε πριν ξεκινήσουμε τα πολύ σοβαρά θέματα της ημέρας. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, Νικολέτα, που φαίνεται πώς. Πρωτιά λοιπόν για τους Ρώσους επισκέπτες που σημείωσαν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις στην Θεσσαλονίκη στο σύνολο των αλλοδαπών. Δείχνουν τα στοιχεία του 8μηνου Ιανουάριος-Αύγουστος 2013 που συγκέντρωσε η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Η ανωδική τάση των Ρώσων τουριστών ήταν εμφανής από τους πρώτους μήνες του έτους. Στο 8μηνο κατάφεραν να πραγματοποιήσουν 56.925 διανυκτερεύσεις από 33.000 περίπου που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο κατά 68,72. Οι Ρώσοι κατετάγησαν στην αμέσως επόμενη θέση από τους Έλληνες, οι οποίοι παραμένουν σταθερά πρώτοι στο γενικό σύνολο των επισκεπτών με σημάδια ανάκαμψης. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε μέρος στην τελετή άφιξης της Ολυμπιακής Φλόγας στη Μόσχα, ανάβοντας τη δάδα, δίνοντας έτσι το έναυσμα για την έναρξη της πορείας εντός της Ρωσίας της Φλόγας προς το Σότσι, όπου θα διεξαχθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες το 2014. Το ταξίδι λοιπόν της Φλόγας στη Ρωσία θα διαρκέσει 123 ημέρες, καλύπτοντας περί τα 65.000 χιλιόμετρα, μέχρι και την ένταξη των αγώνων στις 7 Φεβρουαρίου. Σημειωτέων ότι το ταξίδι της Φλόγας θα περιληφθεί και ένα σταθμός στο διάστημα.
Ο πρόεδρος Πούτιν κατά τη λαμπερή τελετή στην Κόκκινη Πλατεία είπε ότι η Ρωσία σέβεται την ισότητα και τη διαφορετικότητα. Να σημειωθεί ότι το ταξίδι της φλόγας έχει μέχρι στιγμής σχηματιστεί από έναν αμφιλεγόμενο νόμο που περιορίζει τη διάδοση των πληροφοριών για την ομοφιλοφιλία, καθώς και από καταγγελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων για συλλήψεις διανοούμενων και εργαζόμενων που συνείσφεραν στην οικοδόμηση των εγκαταστάσεων για τους αγώνες του Σότσι. Θέλω να σου πω, Νικόλετα, νομίζω κάπου είδα ένα βίντεο ότι οι δράδες ανάψαν με έναν αναπτήρα. Με έναν αναπτήρα, τους έσβησε από τη φαινιδιάδα στον δρόμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο από την τελετή άφιξης της φλόγας και επιστρέφουμε. The president walking to the stage. It's quite a long walk, quite a long red carpet here. And here he goes, he's coming, approaching now. And the athlete's wearing the colors of the games. And he's coming up for the ceremony. So it's a bit of maneuvers behind the scenes, I think, with lanterns. Good. There's the torch. He's going to receive the torch. So let's just listen in. Начинается торжественная церемония зажжения чаши олимпийского огня. For the 2014 Winter Olympics in Sochi. And the torch will now continue its way on its journey. Είδαμε την τελετή. Με περηφάνεια. Τη λάβαστε στο χέρι. Βέβαια, αλλά πρέπει να είναι μετά αυτό που τον άψανε με τον αναπτήρα. Μάλλον εκεί πέρα που το κράταγε έτσι περήφανο, του έσβησε και το άναψε. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακολουθεί η ενότητα της υγείας με την Κυριακή Τσανικίδη. Επίσης και κάποια θέματα διεθνή και αστεία και περίεργα από ό,τι είδα έχει το πρόγραμμα σήμερα. Έλενα, έχει. Οπότε, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Νικόλετα Τσίκου και η Κυριακή Τσανικίδη θα σας περάσουν σε έναν πιο περίεργο κόσμο, διεθνή περίεργο κόσμο και στην ενότητα της υγείας. Πάμε στο διάλειμμα. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε, παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και αυτή τη φορά είμαι μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα. Να σχολιάσουμε λίγο την διεθνή επικαιρότητα, Κυριακή, και μετά να πάμε στο πολύ σημαντικό θέμα της υγείας, αλλά και σε διάφορα ρεπορτάζ. Αυτή τη φορά στην Ισπανία, λοιπόν, τρεις γυναίκες μέλη της φεμινιστικής οργάνωσης FEMEN διέκοψαν χθες μία συνεδρίαση του Ισπανικού Κοινοβουλίου, όταν διαμαρτυρήθηκαν γυμνόστιθες για το σχέδιο της συντηρητικής κυβέρνησης να περιορίσει το δικαίωμα στην άμβλωση. Οι γυναίκες μπήκαν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης των βουλευτών για πολλά θέματα και έβγαλαν λοιπόν τα ρούχα τους και κάναν τη δική τους διαμαρτυρία. Θα πάμε όμως να δούμε το ακόλουθο βίντεο και επιστρέφουμε αμέσως. Cualquier grupo parlamentario no tiene ninguna facultad el gobierno para hacerlo. Procedan con cuidado, ¿eh? Λοιπόν, φώναζαν «Η άμβλωση είναι ιερή» μέχρι που παρενέβησαν οι αστυνομικές αρχές και τις έβγαλαν έξω από το κοινοβούλιο. Πάμε στο Μπαγκλαντές. Ένα ακόμα θανατηφόρο περιστατικό έλαβε χώρα σε εργοστάσιο ρούχων στο Μπαγκλαντές το απόγευμα της Τρίτης, όταν ξέσπασε φωτιά σε βιοτεχνία της πόλης Γκαζιπούρ, 40 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Ντάκα, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων. Από την φωτιά βρήκαν τραγικό θάνατο 9 άτομα. Τέτοια περιστατικά είναι συνηθή στην χώρα, στην οποία δεν τηρείται κανένας κανόνας ασφάλειας, με σπουδαιότερο εκείνο της κατάρρευσης ολόκληρου κτηρίου που στεγαζόταν βιοτεχνία τον περασμένο Απρίλιο και στήχησε τη ζωή σε 1.100 ανθρώπους. Όπως είδατε και στα πλάνα σας, ήταν τραγικές οι καταστάσεις αυτές και ας ελπίσουμε, όπως ελπίζουμε κάθε μέρα, κάποια στιγμή να σταματήσουν. Κίκη. Πάμε όμως σε πιο ευχάριστα θέματα, Νικολέτα. Το 7ο λοιπόν φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη. Το 7ο λοιπόν κατά σειρά ελληνικού κινηματογράφου πραγματοποιείται, όπως είπα. Στη διάρκεια του φεστιβάλ παρουσιάζονται 15 ελληνικές ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, αλλά και ντοκιμαντέρ. Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη παρουσιάζεται υπό την αιγίδα του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ιδρύματος Ελληνοαμερικανικού Πολιτισμού, που θα διεξάγεται φέτος έως τις 16 Οκτωβρίου. Πραγματοποιείται στο Μουσείο Κινηματογράφου στην Αστόρια και στο Αμφιθέατρο του New York Institute of Technology στο Μανχάταν. Όπως κάθε χρόνο, μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις και προβολές στο φημισμένο σίνεμα Βίλετ Νέας Υόρκης. Μερικές από τις ταινίες είναι και τα ντοκιμαντέρ είναι «Το αγόρι τρώει το φαγητό του πουλιού» του Έκτορα Λυγίζου, «Ένα βήμα μπροστά» του Δημήτρη Αθηρίδη, «Το δέντρο και η κούνια» της Μαρίας Ντούζα. Πιστεύω πως θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ και θα μπορούσαμε να το προτείνουμε και σε όσους ζουν στη Νέα Υόρκη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία στο κοινό να έρθει σε επαφή με το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Πολύ όμορφα. Και κινηματογράφο. Αξίζουν τέτοιες ιδέες. Θέλω όμως να μου πεις για το κορίτσι με τις υπερφυσικές δυνάμεις. Έγινε μια φάρσα σε θαμώνες μιας καφετέριας, λοιπόν, με πρωταγωνίστρια μια κοπέλα η οποία είχε υπερφυσικές δυνάμεις, η οποία τρομάζει θαμώνες
καφετέριας. Πρόκειται για ένα έξυπνο και διαφημιστικό κόλπο, Νικολέτα, για την πρόθεση της νέας έκδοσης της ταινίας του Τρόμου Κάρι. Ναι. Κόλπο είναι. Μάλιστα, για την επίτευξη αυτού του πραγματικά πιστικού αποτελέσματος χρησιμοποιήθηκαν ψεύτικοι τείχοι με κρυφές τροχαλίες, τηλεκατευθυνόμενα τραπέζια, ακόμη και ελαττήρια στα ράφια, με τα βιβλία και στους τοίχους με τους πίνακες. Το κορίτσι, η ιστορία, το story είναι ότι το κορίτσι εκνευρίζεται όταν κάποιος της ρίχνει τον καφέ και γίνονται τρομερά πράγματα. Πάμε όμως να δούμε λίγο το βίντεο. Πραγματικά ένα τρομακτικό βίντεο. Πάλι καλά που είναι σπότ όμως. Ναι, είναι διαφημιστικό. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, Νικολέτα. Σε έναν Αμερικανό έφηβο, λοιπόν, καταδίτη, ο οποίος μιμείται τη συμπεριφορά των ψαριών για να καθαρίζει τα δόντια του. Ο 13χρονος περιμένει μαζί με τα ψάρια και όταν οι γαρίδες έρχονται κοντά, ανοίγει το στόμα του. Οι γαρίδες αυτές περνούν τη ζωή τους μπαίνοντας στα στόματα των ψαριών για να αφαιρέσουν τα παράσιτα που υπάρχουν εκεί. Ο ίδιος σχολίασε. Ένιωσα σαν μικροσκοπική οδοντίατρια να καθαρίζουν τα δόντια μου. Ένιωσα να γαργαλιέμαι λίγο, αλλά δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Κάνω το ίδιο πράγμα όπως τα ψάρια όταν αρχίζουν να ξημαίνω από λίγο αέρα. Κλείνω σιγά σιγά το στόμα μου και οι γαρίδες φεύγουν, πρόσθεσε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αστείο, έτσι. Μάλιστα, ο πατέρας του δήλωσε. Χρειάζεται ο δίτης να είναι ήρεμος για να βγάλει τον αναπνευστήρα σε 23 μέτρα βάθος για να ανοίξει το στόμα του για να μπουν γαρίδες. Θα πρέπει να κρατάνε την αναπνοή τους τουλάχιστον για 30 δευτερόλεπτα για να έχετε μια πιθανότητα και ο Ράσελ κράτησε ήρεμα την αναπνοή του πάνω από 40 δευτερόλεπτα. Πω, τρομακτικό. Τρομακτικό δεν είναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον για την εκπληγή, αλλά δεν το κάνουμε και δύσκολο, πολύ. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, και τρομακτικό λίγο είναι. Εγώ δεν θα το έκανα. Δεν νομίζω να μπορούσε να το κάνει όποιος. Σωστά. Έχεις δίκιο σε αυτά. Πρέπει να είναι και καταδίτης. Και ποζάρει και μια χαρά λοιπόν στην κάμερα, όπως βλέπουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε όμως στην Παγκόσμια ημέρα της ψυχικής υγείας που είναι και σήμερα. Μάστιγα λοιπόν είναι ψυχικές διαταραχές, με αφορμή μάλιστα τη σημερινή ημέρα όπως είπαμε. Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία από το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία δείχνουν ότι τα ψυχικά νοσήματα τείνουν να γίνουν παγκόσμια επιδημία, καθώς το 10% του ελληνικού πληθυσμού παρουσιάζει κάποιο είδους ψυχική διαταραχή στη διάρκεια της ζωής του. Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας είναι η ψυχική υγεία στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας,
Ο ορισμός που δίνει για την ψυχική υγεία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι η κατάσταση της υγείας κατά την οποία ένα άτομο συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του. Μπορεί να ανταπεξέρχεται στο άγχος που προκύπτει από την καθημερινότητα, είναι παραγωγικό και συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Θάνου Χριστίνα, που είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Καλά, βέβαια, με αυτά που διαβάζουμε και ειδικά σήμερα και με την σημερινή μέρα που είναι Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, αλλά μόλις τώρα διάβαζα για άλλες 2 αυτοκτονίες. Μάλιστα. Το πώς μπορούμε να είμαστε είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ωραία. Πείτε μας 2 λόγια για την σημερινή ημέρα. Τι είναι σημαντικό στον άνθρωπο, φυσικά η ψυχική του υγεία, αλλά με όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα, πόσο εύκολο είναι να έχει ένας άνθρωπος την ψυχική του υγεία? Είναι αρκετά δύσκολο, όμως δεν μπορούμε να λέμε ότι επειδή υπάρχει οικονομική κρίση πρέπει να αφήσουμε την ψυχική μας υγεία. Αν δεν έχουμε αυτήν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει πάνω απ' όλα να βγούμε και να αισθανθούμε ότι είμαστε καλά. Θέλω λίγο να μου πείτε, ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε κατάθλιψη? Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν είναι ένας παράγοντας, αλλά πολλοί και πολλές φορές συνδυάζονται. Όπως επίσης και το γεγονός ότι υπάρχει κάποιος από αυτούς δεν σημαίνει ότι θα μας οδηγήσει στην κατάθλιψη. Έτσι, πολύ αδρά μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποιοι γενετικοί παράγοντες και κληρονομικότητα, κάποιοι βιολογικοί παράγοντες, αλλά και κυρίως οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή ένα διαζύγιο, το πένθος, η ανεργία, η μετανάστευση που βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό είναι πολύ συχνό φαινόμενο, όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε κατάθλιψη. Να ρωτήσω κάτι. Η ψυχική κατάσταση ενός ατόμου επηρεάζεται και αν είναι κατά πόσο από την οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα? Βεβαίως και επηρεάζεται. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι η κατάθλιψη στην ουσία είναι η απώλεια. Όταν λοιπόν έχουμε συνηθίσει σε έναν τρόπο ζωής, που αυτός μπορεί να είναι ο τρόπος εργασίας μας, ο τρόπος που διασκεδάζουμε, που έχουμε συνηθίσει να ζούμε, και με την οικονομική κρίση χάνεται κάτι από αυτά, λογικό είναι λοιπόν να επηρεάζει την ψυχική μας κατάσταση. Έχουμε μια απώλεια. Όλοι ξέρουμε ότι έχουμε τον εαυτό μας, είμαστε ο τάδε, εργάζομαι εκεί. Όταν λοιπόν χάσουμε την εργασία μας, χάνουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας. Αυτή είναι η βασική απώλεια. Και αυτό είναι και το δύσκολο που πρέπει να καταλάβει κάποιος, ότι όταν χάνουμε κάτι, την εργασία μας, χάνουμε κομμάτι του εαυτού μας. Κυρία Θάνο, πώς καταλαβαίνει ένας άνθρωπος ότι υπάρχουν ενδείξεις κατάθλιψης, δηλαδή ποια είναι τα πρώτα δείγματα, τα συμπτώματα? Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια, τα οποία δεν αφορούν όλους, δεν σημαίνει ότι όλοι θα έχουμε αυτά τα σημάδια. Πολύ απλά μπορούμε να πούμε ότι μία ακεφιά, η αίσθηση της θλίψης, η απελπισία που νιώθουμε, η μειωμένη διάθεση να κάνουμε πράγματα τα οποία παλιά μας ευχαριστούσαν. Το να βγαίνουμε έξω με φίλους, το να ασχοληθούμε με το χόμπι μας, όλα αυτά είναι μικρά-μικρά σημάδια. Επίσης μπορεί να έχουμε διαταραχές στον ύπνο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ένας κακός ύπνος με πολλούς εφιάλτες, ένας ύπνος διακεκομένος που ξυπνάμε και δεν το ευχαριστιόμαστε, νιώθουμε κουρασμένοι. Πολύ απλά πράγματα, και πολλές φορές αυτό που υπάρχει και κυριαρχεί είναι το αίσθημα της θλίψης και της απελπισίας, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα πλέον. Και πολλές φορές λόγω του φόρτου εργασίας μας, νιώθουμε πολύ άγχος. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε αυτό το αίσθημα? Το φόρτος εργασίας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα πραγματικά και προκαλεί όντως άγχος, και κυρίως γιατί σήμερα δεν μιλάμε απλά έχω δουλειά και θα καθίσω. Είναι ότι πολλές φορές μας επιβάλλουν να καθίσουμε στη δουλειά μας χωρίς να πληρωνόμαστε, και θα έλεγα ίσως και με κάποιο εκβιασμό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε στον εαυτό μας και όχι μόνο στη δουλειά μας, για να αρχίσουμε να νιώθουμε καλύτερα εμείς. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις αγχώδες διαταραχές είναι επικίνδυνα?
προκαλούν εξάρτηση. Τα φάρμακα είναι πάντα φίλοι μας. Δεν σας άκουσα. Τα φάρμακα είναι πάντα φίλοι μας. Οι εξαρτήσεις προκαλούνται όταν γίνεται κατάχρηση και συνήθως όταν δεν ακούμε τις οδηγίες και τις συμβουλές του γιατρού μας. Είναι φάρμακα τα οποία τα δίνουμε για να βοηθήσουν και όχι για να προκαλέσουμε εξάρτηση. Πάντα η κακή χρήση των φαρμάκων, αυτή είναι που οδηγεί σε εξαρτήσεις. Στην κατάθλιψη ειδικά όμως, επειδή έχουμε τα αντικαταθλιπτικά τα οποία πολλές φορές, το βλέπω και στη δουλειά μου, τα χρησιμοποιούν χωρίς οδηγίες του γιατρού, είτε επειδή είμαστε ο υπογείτονας, είτε κάποιος γνωστός που έχει την ίδια πάθηση με εμάς, γίνεται κακή χρήση φαρμάκων. Ωραία, νομίζω ότι μας δώσατε πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, Κυριακή, οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι είναι θλιμμένοι, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ψυχική τους υγεία, να επισκέπτονται έναν ψυχολόγο. Δεν είναι κακό οι άνθρωποι να επισκέπτονται έναν ψυχολόγο. Αντίθετα, είναι οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση, ώστε να μην χειροτερέψει περισσότερο. Ναι. Πάμε νομίζω στο ότι θέμα, δεν είναι πολύ μακριά. Ήρθε η ώρα να πούμε τη συμβουλή της ημέρας. Τη συμβουλή της ημέρας που τόσο περιμένουμε, που τη χάσαμε δύο μέρες αυτή την εβδομάδα, επειδή η Κυριακή δεν μπορούσε να ήταν κοντά μας, αλλά... Λέω θέματα υγείας, αλλά εγώ ήμουν η άρρωστη αυτές τις ημέρες. Αλλά είμαστε εδώ λοιπόν να ακούσουμε τη συμβουλή της ημέρας που τόσο θέλετε κι εσείς, αλλά θέλουμε κι εμείς, και εμείς που είμαστε στην κάμερα και οι άνθρωποι πίσω από την κάμερα να την ακούσουν. Κυριακή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, Νικολέτα, να είμαστε δημιουργικοί και αποφασιστικοί. Όσο να βάλουμε τις αποφάσεις μας, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να πάρουμε αργότερα αυτό και θα κάνει τα προβλήματά μας μεγαλύτερα. Να θυμόμαστε ότι οι περίοδοι θλίψης μπορεί να είναι αρκετά επικοδομητικές για να κάνουμε αλλαγές που χρειάζονται στη ζωή μας, στον εαυτό μας και στις σχέσεις μας. Αν περνάμε μια τέτοια φάση, να μην αφήνουμε να μας παρασύρει στη μαύρη τρύπα της κατάθλιψης, αλλά να το αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Να κάνουμε άλλα πράγματα, να ζωντανέψουμε τη ζωή μας. Ναι. Πολύ σημαντική λοιπόν και η σημερινή συμβουλή της ημέρας. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Πετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Από την Νικόλετα Τσίκου, την Έλληνα Θεοδόρου και την Κυριακή Τσανικίδη, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Ραντεβού αύριο στις 9.